βγαίνουν εύκολα ραντεβού. Ποτέ δεν το είχα στη ζωή μου αυτό. Το ραντεβού είναι το πιο απλό, ρε Άρη. Ε, παιδί μου, πώς το έχουν μερικοί άνθρωποι εύκολο. Εδώ πέρα βγαίνουν ραντεβού και κάνουν τον έρωτα από το πρώτο ραντεβού. Κάνουν ακόμα τον έρωτα από το πρώτο ραντεβού σε αυτές τις εποχές. Σε αυτές τις εποχές. Το σεξ σκοτώνει. Τα έχουμε πει αυτά. Θα σε σκοτώσω. Με την πρώτη φορά θα πάω το κάνω. Θα σε σκοτώσω αν το ξαναπεί αυτό. Μα ακούνε κορίτσια. Μα εδώ σου λέει ότι πάει και το κάνει με την πρώτη φορά. Μα ακούνε γυναίκες. Πάμε στα θέματα. Κρατήστε το, μην το κάνετε εύκολα. Μια άλλη ερώτηση σας κάνω, πάμε στα θέματα για να σας πω. Ναι. Σε ποιο ραντεβού φιλάς πρώτη φορά. Θεωρώ ότι να βγεις κανένα τρεις μήνες. Πριν το ραντεβού. Μήνες λέει. Εμένα θα συμφωνεί και ο Βασίλης μαζί μου. Ποιο Βασίλης. Τι πιστεύεις, Φέι. Σε ποιο ραντεβού. Θεούλαμε εμείς είμαστε στη μεγάλη. Αγόρι για ένα φιλί. Πρέπει να υπάρχει σίγουρα μια χημεία. Μια χημεία στην αρχή. Για να εγώ δεν είμαι, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν είμαι συντηρητικός άνθρωπος. Μάλιστα. Θέλω να σας εξηγήσω. Φαντάζομαι ότι είμαστε εμείς. Αρχίσαμε απλώς, τώρα εδώ και λέμε καλά. Όχι, όχι. Απλώς για να αφαιθώ και να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο. Χρειάζομαι πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται, εκτός και αν είναι τόσο μάγκας, μπορεί να με κερδίσει. Αλλά πρέπει να αισθανθώ εμπιστοσύνη. Όχι, Ελεάνα μου, εσύ τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, Ελεάνα μου, το σεξ χρειάζεται εμπιστοσύνη. Εγώ σέβομαι και πώς τα βλέπει η Ελεάνα. Ή πώς τα βλέπει όποιο το σεξ. Εγώ με την Ελεάνα είμαστε στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή, θέλω να πω, για μένα δεν υπάρχει καλό ή κακό. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Φυσικά. Είναι το πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος. Εγώ λοιπόν για να λειτουργήσω πρέπει να έχω εμπιστοσύνη στον άλλον. Για να νιώσω αυτή την εμπιστοσύνη πρέπει να αισθανθώ, ναι, εγκεφαλικά και συναισθηματικά πάρα πολύ άνετα. Μετά δεν είμαι συντηρητική, αλλά πρέπει να αισθανθώ ότι αυτός ο άνθρωπος... Εγώ συντηρητικός και μετά. Σιγά εσύ, σιγά. Τώρα είναι κάποιος τόσο μάγκας που δεν μου έχει τύχει από την μέσα σε 10 λεπτά. Να σε πείσει, να σε κερδίσει. Δεν μου έχει τύχει. Είμαι 39 χρόνια, δεν με έχει πείσει. Και εμένα στα τόσα χρόνια. Προκαλώ λοιπόν εκείνον που θα πείσει τη σκορδά εγκεφαλικά. Την πρώτη φορά. Από τα 10 πρώτα λεπτά. Δεν είναι συντηρητισμός. Λοιπόν. Και εγώ νόμιζα ότι ανήκαμε μαζί στη μεγάλη του γένου σχολή. Η Φέη, παιδιά, ανήκει στις γυναίκες που βλέπουν τότε και περιμένουν να παντρευτούν στο τέλος. Ναι, είναι ωραίο αυτό που λέει ο Δημήτρης. Και εγώ εκεί είμαι. Τώρα την κόρη. Και πάμε και γαλλικά τη σκορδά. Πάμε σε έναν άντρα ο οποίος πιστεύω ότι φυλάει στο πρώτο δευτερόλεπτο. Εσύ, κάτσε εκεί. Πέτρος Κωστόπουλος. Γεροντοκόρη, μια ζωή σε βλέπω. Πολλές γυναίκες, πολλές περιπέτειες. Όχι, Φέη, δεν έχει να κάνει με σένα ο Πέτρος Κωστόπουλος. Είναι το επόμενο θέμα στη σκαλέτα μας. Μην τρομάζεις. Δεν μπορώ. Γιατί σε βλέπω έντρομη. Τι έχουμε πάθει σήμερα. Ζωντοχύρα, εγώ το λέω και δεν θέλω να καταργηθεί ο τίτλος Ζωντοχύρα από τη ζωή μου. Δίνω μάχη γι' αυτό. Λοιπόν. Πέτρος Κωστόπουλος. Θες λίγο νεράκι κοφιμπέρι. Ας απολαύσουμε τον έρωτα. Νερό, ωραίο, γάργαρο, ωραίο. Πίνε, Φέη, ωραίο, πίνε. Ναι, πιες το. Ωραίο νερό. Πίνε. Πω. Για την καταπιώνα σου είναι. Τελείωσε, πάμε. Όλοι κοφιμπέρι τώρα, παιδιά. Ναι, κι άλλο κοφιμπέρι. Εσύ θα λουστείς με το νερό, δεν θα το πιείς. Τι θα κάνουμε, έρωτα με τηλεπάθεια. Τι θα κάνουμε, γιατί περιμένουμε. Περιμένουμε να μας κερδίσεις πρώτα κεφαλικά για να πεις το θέμα σου. Ο Πέτρος θα κερδίσει κεφαλικά με την πρώτη. Πες το με ένα φιλί. Ναι. Λοιπόν.